μετά την καταιγίδα ακολουθεί πάντα την ηρεμία. Έτσι και οι σχέσεις προεδρικού Ακέλ. Μετά το άκυρο που έριξε στη συνάντηση της 5ης περασμένου Νοεμβρίου, ο άνδρος Κυπριανού βρέθηκε το πρωί στο Προεδρικό, εγκαινιάζοντας το νέο γύρο επαφών κυβέρνησης πολιτικών κομμάτων, με τον Νίκο Αναστασιάδη να τον ενημερώνει για Κυπριακό, τουρκικές προκλήσεις και UNFICIP. Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ εξέφρασε την ανησυχία του για την στασιμότητα στο Κυπριακό, αλλά και τις συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ. Δεν έχει θωρακιστεί η ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας και απόδειξη αυτού είναι το γεγονός ότι η Τουρκία ανενόχλητη προχωρεί σε γεώτρηση σε τεμάχιον το οποίο έχουμε εμείς αδειοδοτήσει. Σεβαστή η θέση του ΑΚΕΛ, παρά τα αυτά στην αξιολόγηση έχουμε διαφωνίες. Από τη συνάντηση Αναστασιάδη Κυπριανού δεν έλειψαν και οι μεταρρυθμίσεις που εκκρεμούν στην Βουλή, με τον επικεφαλής της αριστεράς να ξεκαθαρίζει πως ουδέν πρόβλημα έχει το κόμμα του να τη στηρίξει, εκεί και όπου συμφωνεί. Εξέφρασα την ετοιμότητα μας να συζητήσουμε με τους αρμόδιους υπουργούς για όλα αυτά τα ζητήματα. Θα πρέπει να καταβληθεί μια προσπάθεια να υπάρξει μια καλύτερη συνεννόηση. Η επιθυμία της κυβέρνησης είναι να υπάρχει η ενημέρωση των πολιτικών δυνάμεων και το κατά δυνατόν συνένεση στην αντιμετώπιση ιδιαίτερα θεμάτων που αφορούν την μεταρρύθμιση. 24 ώρες μετά τους ισχυρισμούς ΑΚΕΛ πως κυβέρνηση κατεστημένο και παράγκα συντηρούν την σαθρή κατάσταση στο ποδόσφαιρο, ο άνδρος Κυπριανού χαμηλώνει τους τόνους, προαναγγέλει κατάθεση προτάσεων στη Βουλή και διαμηνεί πως το κόμμα του είναι αποφασισμένο να πάει μέχρι τέλους. Για ρύθμιση θεμάτων τα οποία θεωρούμε ότι θα βελτιώσουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τη λειτουργία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Οι χωριστές συναντήσεις Αναστασιάδη με τους πολιτικούς αρχηγούς αναμένεται να συνεχιστούν.